84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της παραχώρησης προνομίων στους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ανέφερε ότι η παραχώρηση προνομίων στους εμβολιασμένους θα αποτελέσει ένα σαφές κίνητρο και θα συμβάλλει στο να καμφθούν οι αντιστάσεις όλων όσων έχουν δεύτερες σκέψεις ή επηρεάζονται από θεωρίες συνωμοσίας. Είπε ότι εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εμβολιασμένους, όπως μεγαλύτερη κίνηση ελευθερίας εντός και εκτός επικράτειας, δυνατότητα να επισκέπτονται χώρους που είναι κλειστοί τώρα. Επισήμανε επίσης ότι το ζήτημα συζητείται τον τελευταίο μήνα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι περί τα μέσα Ιουνίου θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις για να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός. Η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα βελτιώνεται, αλλά παραμένει ευμετάβλητη, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελή Απελώνη σήμερα, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Το επιδημιολογικό φορτίο παρουσιάζει συνεχή αλλαργή αποκλιμάκωση και σε ορισμένες περιπτώσεις τοπικές εξάρσεις. Η συχνότητα των νέων κρουσμάτων σε ηλικίες άνω των 60 ετών έχει μειωθεί σημαντικά και η ενδιάμεση ηλικία των νέων φορέων έχει κατέλθει στα 36 έτη. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώνονται. Οι νοσηλευόμενοι στη μεγάλη πλειονότητά τους είναι ανεμβολίαστοι, είπε μεταξύ άλλων. Η διαχείριση της πανδημίας χωρίς μέτρα δημόσιας υγείας, αλλά μόνο με μέτρα δημόσιας τάξης, εκτροχίασε την κατάσταση στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, είπε στις αντιθέσεις και στο Γιώργο Σαχίνη ο Γιάννης Ιωαννίδης, καθηγητής παθολογίας επιδημιολογίας και πληθυσμιακής υγείας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, μέλος της Αμερικανικής Εθνικής Ιατρικής Ακαδημίας. Χαρακτηρίζει λάθος την απόφαση για εμβολιασμούς γυναικών κάτω των 50 ετών με AstraZeneca και μιλάει για τις καταστρεπτικές επιπτώσεις των lockdown που έγιναν μόνο για να δικαιολογηθεί η ανυπαρξία σοβαρής επιδημιολογικής επιτήρησης στη χώρα και χωρίς μέτρα δημόσιας υγείας. Σημειώνει ότι η ανοσία από φυσική λίμωξη σημαίνει πρακτικά και νεκρούς σε ευπαθείς και ηλικιωμένους και μάλιστα, όπως τονίζει, αν συνεχιστούν τα λάθη στη διαχείριση, ο αριθμός μπορεί να φτάσει σε άλλους 12.000 μέχρι τα μέσα φθινοπορού. Ο ίδιος τονίζει ότι βρισκόμαστε μπροστά στην έλευση τέταρτου κύματος της πανδημίας, ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί. Ενώ παρότι εξακολουθεί να εκτιμά πως η προέλευσή του είναι μάλλον φυσική μεταξέλιξη, δεν αποκλείει και την εργαστηριακή του κατασκευή. Όσο, όπως λέει χαρακτηριστικά, τα επίμαχα εργαστήρια στην Κίνα δεν δίνουν όλες τις βάσεις δεδομένων τους στη δημοσιότητα και σε πρόσβαση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Μιλάει για τον μεγάλο ηττημένο της πανδημίας, την ηθική στην επιστήμη, αλλά και το νέο δυστοπικό περιβάλλον που φτιάχνει η εργαλειοποίηση της πανδημίας από πολιτικά συστήματα και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αποκαλυπτικός σήμερα ο σύζυγος της 44χρονης Γλυκερίας Μανουσάκη Κρυοβρυσανάκη, μιλώντας στο Γιώργο Σαχίνη για όσα έζησαν μετά τον εμβολιασμό της γυναίκας του με το σκεύασμα της AstraZeneca. Βήμα-βήμα περιγράφει τα όσα βίωσαν οι ίδια όπως και τα παιδιά τους μέχρι το τέλος της ζωής της, παράλληλα με τις προσπάθειες της ιατρικής κοινότητας. Ο θάνατος της γυναίκας μου είναι πλήγμα στην αξιοπιστία της επιστημονικής κοινότητας. Με το θάνατό της έσωσε πολλές γυναίκες, αναφέρει ενδεικτικά. Εμείς διαβάζοντας και σε όλη αυτή τη διαδικασία το γεγονός ότι ναι μεν οι παρενέργειες είναι 1 στο 1.000.000 στο γενικό πληθυσμό, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η στατιστική είναι το ψεύδεστε με αριθμούς. Λοιπόν, στο γενικό πληθυσμό είναι 1 στο 1.000.000. Όμως στις γυναίκες κάτω των 50 αναφέρεται ρητά ότι το ποσοστό αυτό φτάνει και στο 16. Είναι επί 16 φορές μεγαλύτερο. Άλλες βιβλιογραφίες το αναφέρουν επί 100. Εκεί ένιωσα, αυτή είναι η οργή που έχω αυτή τη στιγμή, οργή. Δεν έχω, έχω πόνο και δεν μπορώ να έχω οργή αυτή τη στιγμή. Ήταν καθαρό λάθος, το οποίο δυστυχώς το πλήρωσε η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έγινε ένα... Εξαιτίας της γυναίκας μου είμαι σίγουρος ότι κάποιες άλλες γυναίκες σώθηκαν, όπως είμαι και σίγουρος ότι αν το είχαν κάνει όλοι κληρωτοί υποχρεωτικά, γιατί και εσείς έχετε, ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι περιμένανε κάποια στιγμή να ανοίξει η πλατφόρμα για τη δεύτερη δόση,
έχοντας θορυβηθεί από τα περιστατικά στο εξωτερικό, δεν είχαν εμπιστοσύνη του AstraZeneca και ξέρετε πολύ καλά από το ότι πολλοί κόσμος δεν έκανε το AstraZeneca, περιμένανε. Περιμένανε απλά να δοθεί άδεια και για τα άλλα εμβόλια. Όλο το πρόβλημα έγινε σε αυτό το τομέα. Εγώ, όπως και η σύζυγό μου, ήμασταν πάντα υπέρ του εμβολιασμού. Δυστυχώς, ο τρόπος που επέλεξαν να διαχειριστούν την κατάσταση, ειδικά όσον αφορά τη δική μας την περίπτωση, δημιούργησαν ένα τεράστιο κύμα αμφισβήτησης των επιστημόνων. Στο θάνατο της γυναίκας μου δεν είναι μόνο ένας θάνατος, είναι ένα μεγάλο πλήγμα στην αξιοπιστία της επιστημονικής κοινότητας. Είναι πολύ δύσκολο πλέον, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ξέρετε κι εσείς τι ενδιασμούς είχαν όλη η κοινότητα πάνω στο θέμα των εμβολιασμών. Συμβαίνοντας λοιπόν τέτοια περιστατικά, μην προσέχοντας, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν από τα χέρια τους για να πάει πίσω όλη αυτή η διαδικασία των εμβολιασμών. Εγώ έχω κάνει την πρώτη δόση. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες αν θα πάω να κάνω τη δεύτερη του AstraZeneca. Ακόμα είμαι σε ένα ενδιασμό, αλλά θεωρώ ότι από μόνη τους η Επιτροπή δηλαδή Εμβολιασμού έκαψε όλο το επικοινωνιακό κομμάτι για να, χωρίς να έχω καταλάβει ακόμα το λόγο, αφού τα στοιχεία τα είχα. Χθες εντοπίστηκαν 589 κρούσματα κορονοϊού στη χώρα σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ. 3 τώρα δωρεάν self-test για τον κορονοϊό μπορούν να προμηθευούνται από τα φαρμακεία και από σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουνίου, οι εργαζόμενοι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Εργασίας, από την Δευτέρα 7 έκτοτε, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, 7 έως 13, εργαζόμενοι ή εργαζόμενες θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία 3 δωρεάν self-test. Ένα για την εβδομάδα 7 με 14 Ιουνίου, ένα για την εβδομάδα 15 με 22 και 23-30 Ιουνίου. Επίσης σήμερα Δευτέρα κινητές μονάδες υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια, όπου πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες. Σε επίπεδο Κρήτη συγκεκριμένα, οι κινητές ομάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας βρίσκονται σταθερά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, όπως επίσης και στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στο καπείο Αγίου Νικολάου, στην οδό Γιαμπουδάκη 5 στο Λασίθι, στο Δήμο Σιτία στο κεντρικό Συντριβάνι, στο Δήμο Μιλοποτάμου στην κοινότητα Ρούμελη και στην πλατεία επίσης της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά. Την τελευταία του πνοή άφησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ένας 55χρονος σε τροχαίο που σημειώθηκε στο βόρειο οδικό άξονα, συγκεκριμένα στη διαδρομή Χανιά-Κίσαμο στο ύψος του Πλατανιά. Κατά από ασαφείς συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε έφυγε από την πορεία του, έπεσε με σφοδρότητα πάνω στις μπάρες, με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχαία Χανίων. Είχαμε την ψευδέστηση ότι κάτι θα άλλαζε στον καιρό της πανδημίας αναφορικά με τα τροχαία, αλλά δυστυχώς ανθρώπινες ζωές αχάνονται ακόμη και σήμερα. Η σημείωση της Μαρίας Παπαδακάκη, επίκουρη καθηγήτρια στο ΕΛΜΕΠΑ αναφορικά με τα τροχαία στο 1984, στην έλλειψη του σεβασμού αναφέρεται ο Σταύρος Πολέντας τόσο στον κώδικα όσο και στην ζωή. Στην Παναγία τη Θημιανή στα Σφακιά, εκεί όπου οι Κρήτες επαναστάτες αποφάσισαν να κηρύξουν τον αγώνα για την αποτείναξη του νησιού από τον τουρκικό ζυγό, γιορτάστηκαν χθες τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, η οποία μίλησε με έμφαση για τον ηρωισμό των Κρητικών. Μήνυμα υπερηφάνειας έστειλε και ο υφυπουργός Μεταφορών Υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση, ενώ το παρόν έδωσαν σύσσωμες οι αρχές της Κρήτης. Στο χαιρετισμό που απίφθινε η κυρία Αγγελοπούλου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ενδιαφέρον των Δήμων της Κρήτης να πάρουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις. Έχουμε δει Δήμους χωριά, πόλεις, νησιά, όλη η Ελλάδα γιορτάζει, η Κρήτη που είναι και δική μου πατρίδα,
Πάνδημη συμμετέχει στον εορτασμό. Δεν ξαναείδαμε σε άλλο μέρος 20 από τους 24 Δήμους να έχουν υποβάλει προτάσεις. Σημείωσε και πρόσθεσε ότι γίνεται προσπάθεια ψηφιοποίησης του παρελθόντος για να μην χαθεί και για να το μάθουν οι νεότεροι. Στη σημασία του αγώνα των Κρητών αλλά και στη διαχρονική ιστορική παρουσία του νησιού αναφέρθηκε στο χαιρετισμό που απίφθινε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γέννης Κεφαλογιάννης, όπως επίσης και οι τοπικές αρχές. Βρισκόμαστε εδώ που άναψε η φλόγα της Επανάστασης στην Κρήτη και είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την απαρχή μιας ματωμένης πορείας της Κρήτης για την εκπλήρωση του πεπρωμένου της, που δεν ήταν άλλο από την ελευθερία και την ένωση με την Ελλάδα, είπε ενδεικτικά ο Υφυπουργός. Η Ελλάδα παραμένει στη σωστή πλευρά της ιστορίας, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Συγκινημένος ο Δήμαρχος Φακίων Μανούσος Χιωτάκης έκανε λόγο για γιασμένα χώματα στα οποία σήμερα να τριχιάζει κανείς περιφερόμενος, ιδίως όταν συναντά τα μνημεία και τα σύμβολα που συνδέονται με τον τόπο για τον χρόνο. Χθες η πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το παρόν και στα εγγένεια της υπαίθριας έκθεσης της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών «Η Κρήτη στην Ελληνική Επανάσταση» στην πλατεία Κατεχάκη του παλιού λιμανού. Σήμερα βρέθηκε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα των Χανίων, ενώ στο Πολυτεχνείο εμφανίστηκε εντυπωσιασμένη από την παρουσίαση καινοτόμων προγραμμάτων και συνομίλησε με τους συντελεστές του βίντεο μάπινγκ της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί εικονικά σε περιοχές των Χανίων δε από την εποχή της Ενετοκρατίας μέχρι τα νεότερα χρόνια. Την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν το Μάιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο προγραμματισμός των καταβολών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η ΕΦΚΑ και ο ΑΕΔ για την τρέχουσα εβδομάδα 7 με 11 Ιουνίου. Συνολικά θα καταβληθούν περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ σε 280.000 περίπου δικαιούχους. Αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, εντάσσονται σε αυτές κοντά 13.808 νέες περιοχές, αλλά ο έμφυα δεν αυξάνεται στο μήνυμα του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα κατά την παρουσίαση των αποφάσεων της κυβέρνησης, με τη σημείωση ότι η αναπροσαρμογή τους κατά τα διεθνή πρότυπα και από πιστοποιημένους εκτιμητές διορθώνει αδυναμίες, αδικίες, κενά και λάθη του παρελθόντος και διευρύνει την φορολογητέα βάση. Είπε ότι ο έμφυα αναδιαμορφώνεται χωρίς να αυξάνεται το ποσό που θα αποφέρει για τη μεσαία τάξη και πρόσθεσε πως θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωση στη φορολογική επιβάρηση των ακινήτων. Ο νέος έμφυα θα τεθεί σε ισχύ από αρχές του 2022 και θα υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμή σε περισσότερες από τις υφιστάμενες 6 δόσεις. Σε επίπεδο Κρήτης από τις 9 ζώνες της επεκτάσεις υφιστάμενων ζωνών εντοπίζεται αύξηση στη Χερσόνησο από 600 σε 1050 ευρώ, δηλαδή 75% πάνω, αλλά και στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού από 650 σε 900 ευρώ, δηλαδή αύξηση 38%. Για αρχή να ακούσουμε τα όσα ανέφερε ο κύριος Σταϊκούρας. Επιτρέπει την δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών επί της ακίνητης περιουσίας, ιδίως μέσω του ένφια. Ένφια, ο οποίος αναδιαμορφώνεται, χωρίς να αυξάνεται το συνολικό δημοσιονομικό ποσό που αναμένεται να αποφέρει. Έτσι, οι όποιες μεταβολές και οι αυξήσεις σε αντικειμενικές αξίες δεν θα μεταφραστούν αυτομάτως σε αυξήσεις του ένφια, αφού οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου θα προσαρμοστούν στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών. Συνεπώς, δεν θα προκύψουν επιβαρύνσεις για τη μεσαία τάξη, δεν θα προκύψουν επιβαρύνσεις για τη μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων, ακόμα και αν αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες. Θα επιβαρυνθούν όμως κατοικίες σε περιοχές της χώρας που υποφορολογούνταν. Και αυτός ο δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιηθεί πλήρως για την περαιτέρω μείωση της φορολογίας ακινήτων ιδιαίτερα χαμηλής και μεσαίας αξίας. Όμως δεν θα περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τα δεδομένα της οικονομίας στην επόμενη περίοδο, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, σε συνέχεια
της μεσοσταθμικής μείωσης του ένφια κατά 22%, η οποία τέθηκε σε ισχύ από το 2019, υλοποιώντας τις κυβερνητικές δεσμεύσεις. Ο νέος ένφια σχεδιάζεται τους επόμενους μήνες. Θα εφαρμοστεί από τις αρχές του 2022 και θα αποπληρωθεί σε περισσότερες από τις υφιστάμενες εξιδόσεις. Με τη μεταρρύθμιση των αντικειμενικών αξιών αυξάνονται οι ζώνες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας. Στασιμότητα η οποία δημιούργησε αδικίες σε βάρος πρωτίστως όλων των ιδιοκτητών που είχαν τα ακίνητά τους μέσα σε ζώνες του αντικειμενικού προσδιορισμού. Και αυτό διότι τα ακίνητα που βρίσκονταν σε περιοχές εκτός των ζωνών του αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογούνταν με βάση την ελάχιστη τιμή ζώνης της Δημοτικής Ενότητας. Και αν δεν υπήρχε αντικειμενικός προσδιορισμός στην τιμή ζώνης της Δημοτικής Ενότητας, τότε λαμβανόταν υπόψη η κατώτερη τιμή ζώνης σε επίπεδο Δήμου ή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε αυτές τις περιοχές υποφορολογούνταν. Αυτό αλλάζει. Πλέον με το νέο χάρτη των αντικειμενικών αξιών, η κάλυψη του πληθυσμού διευρύνεται από το 85% στο 98%, αγγίζοντας την πλήρη κάλυψη των περιοχών που είναι εντός σχεδίου. Έτσι, 3.643 νέες ζώνες προστέθηκαν στις παλαιότερες, με αποτέλεσμα ο νέος χάρτης των αντικειμενικών αξιών να περιλαμβάνει πλέον 13.808 ζώνες. Η επέκταση αυτή οδηγεί σε αρκετές αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών σε ζώνες τουριστικών περιοχών, όπου οι αντικειμενικές αξίες που εφαρμόζονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ χαμηλές. Περιοχές σε νησιά και στην ηπειρωτική χώρα με έντονη τουριστική δραστηριότητα, αλλά και περιοχές με υψηλό οικιστικό ενδιαφέρον. Έτσι, για παράδειγμα, στη Μύκονο υπάρχει ζώνη όπου η αντικειμενική αξία αυξάνεται πάνω από 200%, ενώ μέχρι πρότινος ήταν μόλις 1.200 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετές μειώσεις, κυρίως στην περιφέρεια και την ηπειρωτική χώρα, όπου παρατηρούνταν το αντίθετο φαινόμενο. Από τη στιγμή που η περιοχή βρισκόταν εκτός των ζωνών του αντικειμενικού προσδιορισμού, λαμβανόταν υπόψη η αξία κοντινών περιοχών, η οποία ήταν υψηλή και επιβάρυνε περισσότερο από ό,τι έπρεπε τους ιδιοκτήτες ακινήτων αυτής της περιοχής. Πέρα από την επέκταση, η πανελλαδική άσκηση που έγινε οδήγησε σε σύγκληση των τιμών των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές σε περιοχές της Αττικής, προσαρμόζοντας το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά ακινήτων. Οι μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται σε περιοχές με έντονη ανάπτυξη και αυξημένο οικιστικό ενδιαφέρον, όπως τα νότια προάστια. Βέβαια, αυτή η αναπροσαρμογή περιλαμβάνει και τις μεταβολές στις αξίες που έγιναν και το 2018, αφού τότε το έργο των πιστοποιημένων εκτιμητών δεν υιοθετήθηκε, μετακυλίοντας την εκκρεμότητα από την προηγούμενη κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια για τη σημερινή κυβέρνηση. Παναλαμβάνω πάντως, για να καταστεί ξεκάθαρο, ότι αυτές οι αυξήσεις δεν συνεπάγονται και αυξήσεις του ένφια. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο σύνολο της χώρας δεν πρέπει να ανησυχούν. Η σημερινή κυβέρνηση έχει άλλωστε αποδείξει ότι σε λιγότερα από 2 χρόνια είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της για σημαντικές μειώσεις φόρων και στην ακίνητη περιουσία. Τη σκητάλη παίρνει τώρα η ειδική ομάδα εργασίας της φορολογικής διοίκησης για να διαμορφώσει το νέο ένφια και να προσαρμόσει τους συντελεστές στις μεταβολές στις αντικειμενικές αξίες, ώστε η συνολική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας να παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό, δεν υλοποιούμε απλώς μια δέσμευση που είχε αναλάβει, αλλά άφησε σε εκκρεμότητα η προηγούμενη κυβέρνηση
στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Ολοκληρώνουμε και την πρώτη φάση μιας κομβικής μεταρρύθμισης που καθιστά πιο δίκαιη την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, εξυγχρονίζοντας και βελτιώνοντας το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Μεταρρύθμιση που θα συνεχιστεί με την περαιτέρω προσαρμογή των δεδομένων του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού στις συνθήκες της αγοράς ακινήτων και την ψηφιακή αναδιοργάνωση και αναβάθμισή του, ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ένα σύγχρονο, ένα δυναμικό σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων. Ήδη, σε λίγες ημέρες, η συντελούμενη ψηφιακή αναδιάρθρωση θα δώσει, για πρώτη φορά, στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσω ψηφιακού χάρτη σχετικά με τη ζώνη στην οποία ανήκει το ακίνητο που τους ενδιαφέρει και να υπολογίσουν την αντικειμενική αξία του. Η σχετική πλατφόρμα θα παρουσιαστεί από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συμπερασματικά, με την ορθή αποτύπωση των αντικειμενικών αξιών μπαίνει τέλος στις ανισότητες και αδυναμίες δεκαετιών, διευκολύνεται η δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για την περαιτέρω μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας και δίνεται όθηση στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων στη χώρα μας. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση των αντικειμενικών αξιών, η επικαιροποίηση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών των ακινήτων και η διαμόρφωση του νέου ένφια αποδεικνύουν έμπρακτα για ακόμη μια φορά ότι η κυβέρνηση συνδυάζει επιτυχώς την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό θα εξακολουθήσουμε να είμαστε, ρωτώντας αυτή τη φορά τον πρόεδρο των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, να μας πει εάν ήταν απαραίτητη ή όχι αυτή την ώρα η μεταρρύθμιση αυτού του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, αν ήταν απαραίτητο τη δεδομένη στιγμή να ενταχθούν νέες περιοχές, τι θα αποφέρει αυτό από προς την πλευρά της πολιτείας ή τι θα φέρει από την άλλη συνέπειες από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Δημιαράκη. Καλό μεσημέρι στο κρατέ σας. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Ήταν απαραίτητο αυτό τώρα? Δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητο. Ξέρω ότι είχε ήδη αναβληθεί από το 2019. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Θα θυμάστε ότι η αποτύπωση των αντικειμενικών αξιών μέσω ορκωτών ακινήτων είχε ξεκινήσει από τότε. Θεωρώ ότι είναι καταρχήν βγαίνοντας από μια οικονομική κρίση, όπως εξελίσσεται τελικά. Δεν είναι καλό νέο ότι πάμε για αυξήσεις αντικειμενικών αξιών. Γιατί ναι, μεν ο έμφυα μπορεί στο σύνολο της εγγραφής του στον κρατικό προϋπολογισμό να μην μεταβάλλεται, σίγουρα όμως θα μεταβληθεί σε πολίτες που έχουν ακίνητα σε περιοχές που αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες για την Κρήτη, ιδιαίτερα στη Χερσόνησο και στην Αλικαρνασσό, ας πούμε, θα το καταλάβουν πολύ έντονα οι πολίτες που έχουν ακίνητα σε αυτή την περιοχή. Μπορεί να παρουσιάζεται ο έμφυα, αλλά δεν συνδέονται οι αντικειμενικές αξίες, όπως πολλοί ιδιοκτήτες λένε, με μία άλλη σειρά φορολογικών επιβαρύνσεων. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω, ότι ναι, μεν ο έμφυα δεν θα επηρεαστεί, θα επηρεαστούν σίγουρα όμως οι υπόλοιποι 24 φόροι που συνδέονται με το ακίνητο. Γιατί το ακίνητο έχει 24 φορολογικές επιβαρύνσεις. 25, με συγχωρείτε, με τον έμφυα. Και όλες αυτές οι μεταβολές θα έχουν αντίστοιχο στις υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύνσεις. Σας ξαναλέω και στον έμφυα, σε ιδιοκτήτες ακινήτων, που με τις νέες αντικειμενικές αξίες αυξήθηκε κατά πολύ η αντικειμενική τους αξία. Μένει να δούμε το πλαίσιο που θα υπολογιστεί και φαντάζομαι και το νέο τρόπο που θα υπολογίζεται πλέον ο έμφυα, ούτως ώστε ναι μεν να έχουμε αυξήσεις αντικειμενικών αξιών, πολύ περισσότερες από την μειώση, θα δείτε και τα ποσοστά που παρουσίασε ο Υπουργός, χωρίς να επηρεαστεί το συνολικό ποσό που γράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό.
Κύριε Χριστοφοράκη, το επόμενο ερώτημα είναι το εξής. Αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο πραγματικά δομικές αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος? Εξυγχρονίζεται ψηφιακά και με διαφάνεια η διαδικασία? Εγώ σας θέτω μαζεμένα τα ερωτήματα έτσι όπως μου ετέθησαν εμένα το πρωί. Όντως, όπως τουλάχιστον λένε από το Υπουργείο, διορθώνονται αδικίες του παρελθόντος σε βάρος πολλών ιδιοκτητών, ή αυτή τη φορά παλιοί και νέοι και αδικίες και μη αδικίες βρίσκονται στο ίδιο σημείο? Κοιτάξτε, ότι διορθώνονται κάποιες σημαντικές αδικίες και αδυναμίες του συστήματος, διορθώνονται, και αυτό φαίνεται από την αποτύπωση πλέον του 98% της εκείνης περιουσίας στις αντικειμενικές αξίες. Υπήρχαν περιοχές, όντως, όπως αναφέρθηκε για τον Υπουργό, όπως είναι η Μύκονος, όπως είναι τουριστικές περιοχές κυρίως, περιοχές με μεγάλη οικιστική ανάπτυξη ή εμπορική ανάπτυξη, που επειδή ακριβώς ήταν εκτός του πλαισίου των αντικειμενικών αξιών, είχαν πάρα πολύ μικρές αξίες αναφοράς, αντικειμενικές αξίες, για να απολογιστούν οι φόροι. Είναι πάρα πολύ νωρίς να δούμε ακόμα, πριν λίγο βγήκαν αντικειμενικές αξίες, αν διορθώνονται και αντίστοιχα άλλες περιοχές που κάποτε είχαν οικιστική ανάπτυξη και πλέον είναι υποβαθμισμένες, να δούμε τις μειώσεις των φόρων σε αυτές τις περιοχές, για να κρίνουμε συνολικά την μεταρρύθμιση στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Αυτό που θα συμβεί πάντως στο επόμενο διάστημα, γιατί οι αντικειμενικές αξίες θα αρχίσουν να ισχύουν από 1η-1η του 2021, θα δείτε ότι θα γίνει σωρία μεταβάσεων σε περιοχές αυτές που έχουμε συνηθίσει να λέμε φιλέτα και που αυτή τη στιγμή ισχύουν οι παλιές αντικειμενικές αξίες, σε όσους είχαν τη γνώση, ήταν έτοιμοι, είναι έτοιμοι να κάνουν μεταβιβάσεις ακινήτων. Σίγουρα η ψηφιοποίηση των αντικειμενικών αξιών λύνει αρκετά ζητήματα γραφειοκρατίας. Ακούστηκε στη συνέντευξη του Υπουργού ότι πλέον ψηφιακά θα μπορεί κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου να εντοπίζει το ακίνητό του σε μια ειδική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί και να βλέπει την αντικειμενική του αξία. Αυτά τα κρίνουμε θετικά. Για τον ένφια αναφέρθηκε επίσης το γεγονός ότι από του χρόνου η πληρωμή θα γίνεται σε περισσότερες δόσεις. Οι πληροφορίες όλες λένε ότι ο ένφια του 2020 θα κλείσει το Φεβρουάριο του 2021 και αμέσως μετά από το Μάρτιο θα ξεκινήσει να πληρώνεται ο ένφια για την επόμενη χρήση. Απαιτούνται μεταβολές και νομοθετικά και νομοθετικές για να ισχύσουν όλα αυτά. Προς το παρόν έχουμε μια πρώτη αποτύπωση. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος πραγματικά να το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Πάντως πρόκειται για μια τομή. Η ψηφιοποίηση την κρίνουμε θετικά σε κάθε περίπτωση, εφόσον είναι και σωστή. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και μένει να δούμε πώς ακριβώς, σας ξαναλέω, θα παραμείνει το ίδιο ποσό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ίδιο ποσό εγγεγραμμένο στον κρατικό προϋπολογισμό με τις αυξομοιώσεις του έμφυα για τους ιδιωτικούς. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Άνοιξε ωστόσο η περίοδος ότι έχει να κάνει με τις φορολογικές μας δηλώσεις. Έρχονται οι ανακοινώσεις ή ήρθαν οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό. Αυτό τι σημαίνει για τις φορολογικές μας τις δηλώσεις με τις διορίες που έχουν δοθεί και αν στη συνέχεια θα κληθούμε να κάνουμε αναπροσαρμογές, κύριε Χριστοφοράκη? Δεν εννοείται την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τις φορολογικές δηλώσεις φετινές από του χρόνου. Οι φορολογικές δηλώσεις όμως άνοιξαν καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Το σύστημα δεν μπορεί να δεχτεί δηλώσεις, και αυτό γιατί λείπουν πάρα πολλά στοιχεία, κυρίως στοιχεία που πρέπει να φορτωθούν, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στην πλατφόρμα αποφορής του δημοσίου. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχουν μπει ασφιχτικές προθεσμίες τόσο ως προς την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αλλά κυρίως ως προς τα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, που απαιτούν να έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση χωρίς να μπορεί να υποβληθεί. Αν έχω το χρόνο, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα χορήγησης παγίων δαπανών των επιχειρήσεων, τα βάουτσερ ουσιαστικά, που θα πληρώσουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, που η προθεσμία για την υποβολή της έτης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που προϋποθέτει όμως την υποβολή του εντύπου ε3, δηλαδή ουσιαστικά της φορολογικής δήλωσης, λύγει, για να γίνει σαφές αυτό, στις 17 έκτου, χωρίς
να μπορούμε ακόμα και σήμερα που μιλάμε να υποβάλουμε ούτε ένα ε3 και αγνοώντας βέβαια την όποια κόπωση υπάρχει, ψυχολογική, σωματική, εξάντληση θα έλεγα εγώ, στον χώρο των λογιστών φοροτεχνικών που θα υπενθυμίσω ξανά ότι καλύπτει το 97% των επιχειρήσεων χωρίς ξεκάθαρο πλαίσιο δικαιούχων. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα συνδεδεμένα με τις φορολογικές δηλώσεις και πάντως ο κόσμος θα ξέρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορεί να υποβληθεί φορολογική Μάλιστα. δήλωση γιατί λείπουν στοιχεία πάρα πολλά. Εγώ θέλω να ολοκληρώσω αυτή την συνέντευξη γιατί έχετε και εσείς τις δικές σας τις υποχρεώσεις αλλά έρχεται ένα ακόμα ερώτημα το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό και πρέπει να σας το θέσω πριν σας αποχαιρετήσω κύριε Χριστοφοράκη ότι αν αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα αναφορικά με τις αντικειμενικές αξίες έχουν να επηρεάσουν τιμές ή έχουν να επηρεάσουν τον πτωχευτικό κώδικα και αυτά τα οποία αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουν σίγουρα να επηρεάσουν τιμές. Σε κάθε περίπτωση επηρεάζονται τιμές από την αντικειμενική τιμή. Θεωρητικά έχει γίνει αναπροσαρμογή και η αντικειμενική τιμή πλέον πλησιάζει την εμπορική τιμή. Δεν τα έχουμε δει αναπεριοχές, αλλά σίγουρα εκεί που αυξήθηκε η αντικειμενική αξία θα αυξηθούν και οι τιμές των ακινήτων. Το πτωχευτικό κώδικα και βέβαια, γιατί λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία του ακινήτου σε περιπτώσεις πτωχεύσεων. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, θα τα δείτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά αναλυτικά και έτσι θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Να είστε καλά. Συνεχίζεται η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Καλωσορίζω αυτή τη φορά τον κύριο Αράπολο. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Αράπολο. Ναι, καλό σας μεσημέρι. Τι σημαίνει αυτή η μεταρρύθμιση των αντικειμενικών αξιών ή του πλαισίου προς διορισμού των αντικειμενικών αξιών ακίνητης περιουσίας για τους ιδιοκτήτες? Κοιτάξτε, σε άλλες περιοχές θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες και σε κάποιες άλλες θα μειωθούν. Τώρα το ζητούμενο είναι κατά πόσο στο συν-πλην θα υπάρχει αύξηση των αντικειμενικών αξιών που αν υπάρχει αύξηση των αντικειμενικών αξιών τότε επηρεάζονται 30 ειδών διαφορετικοί φόροι οι οποίοι εξαρτώνται από τις αντικειμενικές αξίες. Γιατί οι αντικειμενικές αξίες είναι το εργαλείο μέσω των οποίων το κράτος ρυθμίζει πόσους φόρους θα εισπράξει. Και επειδή εξαγγέλθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ότι ο έμφυα δεν θα αυξηθεί, αυτό σημαίνει ότι αν αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες, για να μην αυξηθεί ο έμφυα θα πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές φορολόγησης του έμφυα. Μάλιστα. Ζητούμενο λοιπόν η αυξομοίωση των αντικειμενικών αξιών για περίπου λέτε κοντά 30 φόρους που έχουν να κάνουν με την ακίνητη περιουσία του καθενός από εμάς. Δώστε μας ένα παράδειγμα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, οι φόροι που επηρεάζονται είναι οι φόροι μεταβίβασης, κάθε είδους μεταβίβασης, είτε γονικής παροχής, είτε δωρεάς, είτε μεταβίβασης λόγω αγοραπολισίας ακινήτου. Επίσης οι φόροι ανταλλαγής, οι φόροι διανομής ακινήτων, το τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράτεται από τους δήμους μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και διάφορες άλλες κατηγορίες φόρων. Σας είπα, είναι συνολικά 30 ειδών διαφορετικοί φόροι, τέλη που εξαρτώνται από τις αντικειμενικές αξίες. Ναι, μεν ήταν εκκρεμότητα από το 2019 αυτή η αναπροσαρμογή, αλλά ήταν η ώρα να γίνει αυτό, κύριε Αράπουλου. Κοιτάξτε, ειδικά για κάποιες περιοχές θεωρώ ότι είναι υπερβολικό και υπερβολικές οι αυξήσεις που έχουν ανακοινωθεί. Ιδίως για την περιοχή της Χερσονήσου ή της Αλικαρνασσού όπου έχουν αυξηθεί αυξήσεις των τιμών ζώνης στη Μένα Αλικαρνασσού γύρω στο 38% και στη Χερσόνησο πάνω από 70%. Σωστά. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται ειδικά για αυτές τις περιοχές αυξήσεις τέτοιου ύψους. Επίσης δεν ξέρουμε ακόμα το τελικό νούμερο της αύξησης του κάθε ακινήτου γιατί για να βγει αντικειμενική αξία
δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή ζώνης, αλλά υπολογίζονται και άλλοι συντελεστές, όπως είναι συντελεστής αξιοποίησης οικοπαίδου, συντελεστής θέσης. Εν πάση περιπτώσει, γύρω στους 7 συντελεστές με 8 υπολογίζονται για να βγει αντικειμενική αξία του κάθε ακινήτου. Αν λοιπόν μειωθεί κάποιος άλλος συντελεστής, τότε σε αυτή την περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μειωμένο σε σχέση με την αύξηση με το ποσοστό της αύξησης της τιμής ζώνης. Ο καθένας λοιπόν, αν θέλει να δει αν αυξήθηκε ή δεν αυξήθηκε η αντικειμενική αξία του ακινήτου, θα πρέπει να κάνει αναλυτικό υπολογισμό υπολογίζοντας όλους τους συντελεστές. Μάλιστα. Είναι κάτι λοιπόν που θα το δούμε και μέσα από τα τιμολόγια του ρεύματος, αυτά τα οποία πληρώνουμε ως δημοτικά τέλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντικειμενικές αξίες, εμπορικές ζώνες και όλα αυτά τα οποία έρχονται παρακάτω. Ένα ερώτημα το οποίο ζητάει απάντηση και δεν ξέρω αν εσείς από τη δική σας την πλευρά έχετε να πείτε κάτι παραπάνω, αν και είναι, ξέρετε, πρόσφατο, είναι ωραίο να πούμε το θέμα αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις. Εάν επηρεάζονται με βάση τις νέες τιμές που έχουν ανακοινωθεί όλα εκείνα τα ποσά τα οποία τρέχουν για τους ανθρώπους που έχουν αυτή την ώρα θέματα, έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ή βρίσκονται σε εκείνη τη διαδικασία βάσει του πτωχευτικού κώδικα που λέει κινδυνεύει η κινητή και η ακίνητή μου, κυρίως ακίνητή μου περιουσία. Αυτό δεν έχει να κάνει με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Η αύξηση αντικειμενικών αξιών, όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, αφορά μόνο φόρους. Συγκεκριμένως αύξηση διαφόρων ειδών φόρους. Για όσους φόρους εξαρτώνται από τις αντικειμενικές αξίες. Mm-hmm. Αν κάποιος είναι στον νόμο Κατσέλη ή δεν είναι, ή αν θα βγει στον πληστηριασμό ένα ακίνητο, αυτό δεν έχει να κάνει με την αντικειμενική αξία. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτό που λέτε. Αυτή η αύξηση που συνδέεται με περίπου 30 φόρους και θα δείξει λίγο παρακάτω τι μέλη γενέστε για κάποιες περιοχές. Υπάρχουν περιοχές που πραγματικά αυτή η αύξηση είναι άδικη, δεν συνάδει και με την περιοχή αυτή η αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα δεδομένα τα οποία θα έχουμε παρακάτω. Αυτό είναι το μήνυμα που κρατάω από εσάς, κύριε Ραπογλώ. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να κρατήσουν οι αγρότες είναι ότι όποιος θέλει να κάνει γονική παροχή στα παιδιά του, εάν θα αυξηθεί η αντικειμενική αξία του ακίνητου, καλό είναι να το κάνει τώρα πριν την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και των εργαζόμενων, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία της αεργασίας την Παρασκευή. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που δίνει δύναμη στους εργαζόμενους, όπως είχε επισημάνει ο Πρωθυπουργός, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Ενισχύει τα δικαιώματά τους, προωθεί την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, διορθώνει αδικίες του παρελθόντος, αντιμετωπίζει τα φαινόμενα αδύλωτης εργασίας και απλήρωτων υπεραωριών, αντιμετωπίζει τα φαινόμενα βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν τη διασφάλιση της παροχής επίσης του 1/3 της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας στους κλάδους κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια της απεργίας, την απαγόρευση επαναπροκήρυξης απεργίας που έχει κριθεί παράνομη από την δικαιοσύνη και σειρά άλλων. Η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, στηρίζει την επανεκκίνηση της οικονομίας, συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που εξασφαλίζουν μια καλύτερη μέρα για όλους τους Έλληνες και πως ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΣΑ και οι θεσμοί προβλέπουν ισχυρή ανάπτυξη στη χώρα μας, κάτι που πιστοποιούν τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ. Κάλεσμα των σωματείων της δύναμης του ΠΑΜΕ για την απεργιακή κινητοποίηση της 10ης Ιουνίου ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τα εργασιακά. Αυτή η ιστορική κατάκτηση της εργατικής τάξης θέλουν να γίνει με μία μόνο κονδυλιά. 13 ώρες δουλειά την ημέρα και μείωση των μισθών θέλουν να τσακίσουν την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων για τα κέρδη των αφεντικών, αναφέρουν ενδεικτικά. Την άμεση κατάργηση του νομοσχεδίου ζητάμε ανακοίνωσή της η Ένωση Συνταξιούχων ή Καρεθύμνου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα τον νόμο ο οποίος επισημοποιεί την έξοδο της Ρωσίας από τη συνθήκη για τον έλεγχο των εξοπλισμών ανοιχτή ουρανή
μια συμφωνία που επιτρέπει πτήσεις επιτήρησης από μη οπλισμένα αεροπλάνα πάνω από τις χώρες που έχουν υπογράψει την εν λόγω συμφωνία. Τον περασμένο Νοεμβρίο, στην τελευταία του ενέργεια ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη συνθήκη. Η Μόσχα κατήγγειλε επίσης τους ανοιχτούς ουρανούς και απάντησε ότι θα αποχωρήσει και αυτή. Η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσιάζει σήμερα στη Γουατεμάλα τα μέτρα για την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων. Ο επί 12 χρόνια πρωθυπουργός του Ισραήλ αρνείται να αποδεχθεί την ήττα του και τον σχηματισμό κυβέρνησης από κόμματα της αντιπολίτευσης χωρίς τον ίδιο στη θέση του οδηγού και περνάει στην αντεπίθεση. Νεκρός θεωρείται ο επικεφαλής της ακραίας ισλαμιστικής οργάνωσης Μποκο Χαράμ στην Νιγηρία, καθώς φέρεται τελικά να έχει αυτοκτονήσει προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη από αντίπαλη τζιχαντιστική οργάνωση στην αφρικανική χώρα. 984. Νέα και σπορτ. Στην ώρα τους. Η ομάδα του Τζον Φανσίπ επιβλήθηκε 2-1 των Νορβηγών σε φιλική αναμέτρηση στη Μάλαγα της Ισπανίας και λίγες ημέρες μετά το 1-1 με το Βέλγιο έδειξε ξανά πως βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις. Στο μικροσκόπιο Νιόπλια είναι πλέον όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Φινάλε θρίλερ στην τρίτη εθνική με δύο μεγάλους κερδισμένους και δύο μεγάλους χαμένους. Ο Πόρος κέρδισε 2-1 τη Δαμάστα και έμεινε στην κατηγορία ρίχνοντας τους φιλοξενούμενους, ενώ κάτι ανάλογο πέτυχε και η ομάδα της Νεάπολης που κέρδισε 2-0 το Ρεθυμνιακό και πανηγύρισε την παραμονή στο Νήμα αντίθετα με τους ηττημένους. Εντυπωσιακή εκπροσώπηση είχε ο κριτικός τύφος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Απολωνίας, καθώς τόσο ο Μανώλης Στεφανουδάκης όσο και ο Γιώργος Κωστάκης ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό και το μήκος αντίστοιχα. Με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης θα διεξαχθούν στο νησί τον Οκτώβρη του 2021 οι αγώνες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΤΑΕΚ Βοντό. 984. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις προβλέπονται από σήμερα Δευτέρα στην Βόρεια Ελλάδα, την Τρίτη στη Κεντρική και την Βόρεια χώρα και την Τετάρτη σε όλα σχεδόν τα ηπειρωτικά διαμερίσματα, όπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν επηρεάζεται η Κρήτη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Νεφελώδης πάντως είναι σήμερα κατά περιόδους ο καιρός στο νησί, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι!